Γεια σας παιδιά, Ζωτάξ εδώ, καλώς ήρθατε στο βίντεο στο κανάλι και σήμερα όπως βλέπετε θα παίξουμε Division Rivals, βασικά θα σχολιάσω από τα παιχνίδια που έπαιξα στο Division Rivals και στο τέλος έχουμε κάτι πάρα πολύ καλό, τα οποία θα τα πούμε στη συνέχεια. Εδώ πέρα βλέπετε ποια είναι η ομάδα μου για που θα παίξουμε σήμερα, βλέπετε Λόπες Τέρμα, γενικότερα είναι μια γαλλική squad, ο λόγος που έκανα γαλλική squad είναι γιατί μου είχε τύχει ο Λόπες και είπα να αντί να κάνω ιταλική, να βαριστώ στην ιταλική, αντί να κάνω ιταλική, να κινηθώ προς τη League One. Οπότε πιστεύω είναι μια αρκετά όποια ομάδα, εννοείται πως γίνονται, θα γίνουν πολλές αναβαθμίσεις και μετά το τέλος του βίντεο, μετά από αυτά που μας δείχνανε, θα γίνει πολύ διαφορετική ομάδα, αλλά αυτή πιστεύω είναι μια καλούτσικη ομάδα με την οποία τώρα θα δείτε που θα μπούμε Division Rivals. Ο Draxler και ο Herrera στο κέντρο, έτσι και έτσι μου φάνηκαν, ο Herrera καλύτερος, ο Draxler δεν με εντυπωσίασε. Τώρα οι άλλοι, ok, ο Mendes καλός, ο Benedetto αρκετά καλός, αλλά δεν ξέρω αν θα το κρατήσω, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και η άμυνα, κλασική άμυνα για γαλλικό πρωτάθλημα, ξέρετε, Διαλό και ο Μπεναγέρ νομίζω, αν το λέω καλά, πολύ OP πιστεύω, μια χαρά για τα λεφτά τους. Οπότε αυτά, κάντε ένα like στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι και όλοι λοιπόν να δούμε τι έχουμε συνέχεια. Πρώτα απ' όλα βγήκα τη Division 6 από τα placement matches, γιατί έκανα μία ισοπαλία, δύο ήττες και δύο νίκες. Στην ισοπαλία, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να νικήσω, νομίζω ότι το μάτσο έχει 4-4. Κλασικά παιχνίδια δικά μου. Και εδώ πέρα κοιτάξτε πώς χάνω. Για κάποιο λόγο, ενώ έχω καλή σύνδεση, το τσάκαρ είχα καλή σύνδεση, το μάτσο κόλλησε και μου λέει Your match result is currently under review. Και λέω μήπως δεν μου το μετρήσει καν το παιχνίδι, όχι να το χάσω, αλλά τελικά για κάποιο λόγο, όπως λέω ότι πάω πάνω στο ρεκόρ, το έχασα. Δυστυχώς. Οπότε κάπως έτσι κάναμε άδοξα άλλη μια ήττα. Αν δεν κάναμε αυτή την ήττα, ίσως να πηγαίναμε τη Division 5. Όπως και να έχει τη Division 6, νομίζω παίρνω 50 πόντους για κάθε νίκη για να προχωρήσω στο κολλού. Έχουμε δηλαδή πολύ δρόμο. Και εδώ πέρα βλέπετε την ομάδα του πρώτου αντιπάλου με την οποία παίζουμε τη Division Rivals στην Division 6. Ξεκινάμε ωραία με ένα πολύ ωραίο γκολ του Herrera. Ο Herrera, να πω την αλήθεια, έβαλε ωραία γκολάκια, αρκετά γκολάκια. Οπότε μάλλον θα το κρατήσω με τη νέα ομάδα την οποία θέλω να κάνω και θα την δείτε στο τέλος. Εδώ πέρα ο Σίρερ του μου βάζει, ο δανεικός που έχει τέλος πάντων, μου βάζει ένα γκολ, μου κάνει το 1-1 στο 40. Και εδώ πέρα πάλι με τον Herrera, ωραία πασούλα στον Mendes, ο οποίος ένα ωραίο φινές μου έκανε προς έκπληξή μου, μου κάνει το 1-2, ενώ τι παρόλο που έχει πάρει για κόκκινη κάρτα, 1-2 στο 88 και νομίζω έβαλε άλλο ένα γκολ ή όχι, έβαλε άλλο ένα γκολ, καλά θυμάμαι. Εδώ πέρα κάνουμε τη σέντρα, Herrera, σουτάρει, δοκάρει, παίρνει το rebound, δεύτερο γκολ για αυτόν στο match. Και κάναμε το 1-3 και γενικά με έτσι ωραία, ας πούμε, χαλαρά σχετικά. Αν και ήθελα αργά τον goal, το έλεγχα το παιχνίδι, ειδικά μετά την κόκκινη κάρτα που πήρε. Και κάναμε το 1-3, βλέπετε εδώ πέρα, έχω μόνο 8,71 weekly score. Τουλάχιστον νομίζω βγήκαμε Division 3, αν και θα παίξουμε και από αύριο. Δηλαδή, εσείς βλέπετε το βίντεο σήμερα Δευτέρα, λογικά το βράδυ 12 η ώρα βγαίνει το παιχνίδι κανονικά, όσοι το έχετε κάνει pre-order. Οπότε θα το παίξουμε να δούμε τι έχουμε, να παίξουμε λίγο Division Rivals. Squad Battle συγκεκριμένα νομίζω βγήκα Silver 3 ή Silver 1, συγγνώμη, ή Gold 3, κάτι τέτοιο, θα το δούμε. Λογικά βγήκα από ό,τι θυμάμαι Silver 3. Δεν θυμάμαι ακριβώς γιατί έγινε κάτι αστείο στο τέλος, θα δείτε τι έγινε. Βασικά έχει αστείο κάτι που δεν υπολόγισα εγώ καλά. Τέλος πάντων, εδώ πέρα βλέπετε γκολάρα του Rooney, μου κάνει το 1-0 στο 22. Ο Herrera βάζει ένα πάρα πολύ περίεργο γκολ, του φύγει η μπάλα, μυρισμένο το σώμα στο τέρμα, καταφέρει και το βάζει, πραγματικά πάρα πολύ ωραίο γκολάκι. Και βλέπετε, ο Herrera δεν μπορώ να πω κάτι, βάζει και γκολ, μια χαρά δουλειά κάνει. Έχει πολύ all around stats, πιστεύω θα μείνει στην ομάδα και θα με βοηθήσει μέχρι το πρώτο weekend league σίγουρα. Εδώ πέρα ο Benedetto, ο τρίπλε, σουτάκι στην κλειστή γωνία. Πολύ καλό ο Benedetto, παιδιά, πιστεύω θα το κρατήσω γιατί αξίζει. Αν. Θα δούμε βασικά, δεν ξέρω ακόμα. 12.000 κάνει, δεν είναι και πολύ ακριβώς. Ανάλογα τι άλλο θα μου τύχει ή πώς θα κινηθούν τα λεφτά, αν θα ανεβούν οι τιμές ή όχι. Εδώ πέρα Γκουέρο βλέπετε, νομίζω δανεικός ήταν, να τα κάνω λάθος. Μου κάνει το 2-2. Και το 74, εδώ πέρα κάνει ένα λάθος όμως. Έχω την μπάλα με το Mendes εδώ πέρα, κάνουμε ένα ωραίο passing game. Benedetto πάλι, φινές. Μπέκα τα φινές εδώ πέρα και στο προηγούμενο match και εδώ. Φινές στην ίδια γωνία βέβαια, όχι στην αντίθετη. Πιστεύω είναι πιο εύκολο αυτό να είναι στην ίδια πλευρά. Και κάνουμε το 1-2 και κάπως έτσι, όχι, δεν τελείωσε. Α, όχι, όχι, μου βάλε γκολ, ναι, κλασικά. Και ο Βλίτς μου κάνει 3-3, συγγνώμη, ήταν 2-3, μου το έκανε 3-3. Με ένα Kiko Glitch πάλι. Κλασικά τρώω πάρα πολλά Kiko Glitch. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν μπορώ να αντιμετωπίσω με τίποτα. Αλλά έχουμε πει γενικότερα τα θέματα που έχω στην άμυνα. Όπως και να έχει, Benedetto με το αριστερό του, με το weak foot φαντάζομαι, νομίζω είναι, αν κάνω λάθος. Κάνει το 3-4 στο 85 και νομίζω αν δεν απαντούμε, νομίζω τελείωσε το παιχνίδι έτσι. Και ο Benedetto νομίζω 3 γκολ, ο Herrera άλλο ένα. Πάρα πολύ καλά πήγε αυτό. Και όπως βλέπετε 3-4, πήραμε εδώ πέρα 100 πόντους, μαζέψαμε με 2 νίκες
και ακόμη κάποιους πόντους για το weekly score. Και όπως βλέπετε λοιπόν παιδιά, πήγαμε Division 3 για την ακρίβεια, συγγνώμη, Rank 3 στην Division 6. Γενικότερα πιστεύω θα προλάβω να πάω Division 2, αν όχι Division 1, γιατί μέχρι την 5η λογικά, με τη λογική ότι βγαίνει το παιχνίδι σήμερα και ότι δεν θα χρειαστεί να το κατεβάσω, θα πάρει ώρα και θα το παίξουμε τη μία. Όσοι έχουμε κατεβάσει το EA Access, νομίζω ότι χρειάζεται να το ξανακατεβάσω το παιχνίδι. Πιστεύω θα προλάβω να παίξουμε αρκετά ματσάκια, να πάμε και στο καλά στο Division Rivals, να πάρουμε καλά rewards για να βοηθήσουν στην αναβάθμιση της ομάδας μας για το επερχόμενο Weekend League. Εδώ πέρα βλέπετε ο Madison μου κάνει το 0-1 και γενικότερα να πω την αλήθεια, αυτός ο αντίπαλός μου συγκεκριμένα ήταν πολύ ανώτερος από μένα. Άλλο που ήταν Division 6, τέλος πάντων, ήταν αρκετά καλύτερος. Έτσι πως έχασε και το παιχνίδι, τέλος πάντων. 48 εδώ πέρα έχει την μπάλα, κάνει ωραία 1-2. Κλασικά έχω θέματα στην άμυνα, δεν μπορώ εύκολα να κόψω αυτές τις φάσεις αυτά τα 1-2. Και το μόνο που θα κάνω είναι στο 91 με τον Benedetto να κάνουμε το 1-2 για τον κόλ της τιμής. Γενικότερα βλέπετε τον Benedetto, τα βάζει στα κολλάκια του, μου αρέσει και έχει και καλή καρτούλα όπως και να έχει. Και ευθυνός είναι, μπορεί και να ανεβεί η τιμή του έτσι. Δηλαδή πιστεύω τον έχω πάρει 12 χιλιάρικα, πιστεύω θα ανεβεί η τιμή του. Οκ, okay. Χάσαμε μερικούς πόντους στο weekly score, πήραμε 9 από την ήττα για το Wicked League και εδώ πέρα βλέπετε την ομάδα του τελευταίου αντιπάλου που θα παίξω σήμερα. Πολύ πιστεύω ότι είμαι ομάδα, ιταλική, squad. Και ξεκινάμε εδώ πέρα, κάνει λάθος στην άμυνα, Benedetto, δεν θα μπορούσα να το χάσω αυτό, μεγάλη ευκαιρία για αυτόν, κάνει το 1-2, το 1-0 συγγνώμη, στο 21 και αποκτάμε το προβάδισμα. Καλά, εννοείται θα το φάω αμέσως μετά με kick of glitch από τον Ιγκουαή, δεν το συζητάμε. Πρέπει κάπως να το κάνω να το βελτιώσω, να πατάω pause, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω για να μην τρώω γκολ από kick of glitch, πραγματικά. Κάνει το 1-1. Μετά Benedetto όμως εννοείται 2-1 στη συνέχεια. Και γενικότερα βλέπετε, έχει πολύ φορμα καιρό τον Benedetto, είναι και γρήγορο, έχει νομίζω 82 pace, 83 shooting, πάρα πολύ τίμα καρτούλα. Και σκέφτομαι να την κρατήσω τελικά, θα δούμε, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εδώ πέρα 45, λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, κάνει το 2-2 αντιπαλός μου νομίζω με τον Higuain πάλι, αν δεν κάνω λάθος, με τον Higuain ναι. Και στο 48 εδώ πέρα κάνει ένα λάθος στην άμυνα, Draxler, σουτάρει και κάνουμε με ένα παράδοσο τρόπο, νομίζω πήγε έξω όταν έπαιζε το παιχνίδι, εν τέλει μπήκε, 49-3-2 με τον Draxler, ο οποίος δεν με εντυπωσίασε, θα δούμε. Αλλά και για τον Draxler, συγγνώμη, σκεφτόμουν να πάρει το Σαράμπια. Αλλά δεν έχει καλή κάρτα, δεν ξέρω γιατί. Ενώ πέρσι πήρε Team of the Season, πήρε ένα τόσο πράγματα, πήρε εκείνη τη Man of the Match, λέγεται αυτή. Πήρε Team of the Season, πήρε κάπως στην form, πολύ κακή κάρτα. Και ούτε, βασικά νομίζω ούτε upgrade δεν έγινε. Νομίζω πάλι 83 overall είχε και πέρσι, όπως έχει και φέτος. Τέλος πάντων, όπως και ο Λάλα π.χ. τώρα που το θυμήθηκα, πέρσι πήρε 5 Team of the Week, πήρε Man of the Match, πήρε Team of the Season και έχει 79 overall και νομίζω έχει χειρότερη κάρτα από την PES, από την Dasta Thatch. Τέλος πάντων, εδώ πέρα βλέπετε με τον Benedetto συνεχίζω να βάζω γκολ εγώ, 6-2 στο 70, τώρα πάλι με τον Benedetto σε κοινό τέρμα 7-2, ο αντίπαλος μου το πράζει στο παιχνίδι από την αλήθεια, και νομίζω έβαλα κι άλλο ένα γκολάκι, εν τέλει ρίξει 8-2, ναι, και κάπως έτσι 3 νίκες, μια ήττα, συγγνώμη, 3 νίκες, μια ήττα στα πρώτα μου 4 παιχνίδια Division Rivals, πιστεύω καλά ήταν. Και πάμε τώρα στο πιο καλό σημείο της ημέρας. Λοιπόν, εδώ πάρα είμαστε περίπου 5 λεπτά, όχι τώρα εδώ στα Division Rivals, αυτό που θα δείτε τώρα, είμαστε 5 λεπτά, μου έχει έρθει ειδοποίηση ότι έχω 5 λεπτά να απομένουν στο Early Access. Τρέχω εγώ, κάνω το Elite 8 γιατί είχα δει ότι συμφέρει, μόνο 5.000 μου στοίχησε και δίνει ένα Prime Gold Players Pack. Το ανοίγω γρήγορα, εδώ πέρα πρέπει να έχω μείνει 1-2 λεπτά στο τέτοιο, στο Early Access και κοιτάξτε εδώ πέρα τι γίνεται. Καταρχά ξεκινάμε ωραία γιατί βλέπουμε ότι είναι bond, όπως βλέπετε πάνω πάνω. Μετά βλέπουμε Βέλγιο. Λέω, λες να είναι walkout, δεν ήταν walkout όμως από ό,τι είδα. Και είναι αντιπρίζ και είναι inform μινιολέ. Χάρηκα εγώ πάρα πολύ γιατί λέω εντάξει, είναι inform 10.000 σίγουρα. Οπότε από το τίποτα μια χαρά και αυτό έχουμε και κέρδος. Έλα όμως που αυτό είναι το λιγότερο. Βλέπετε, μάρες. 24.000 περίπου. Και δεν φτάνει μόνο μάρες. Φτάνει και μετά και ο Σοκό. Ο οποίος ο Σοκό είναι ακόμη πιο ακριβώς, δεν το περίμενα. Έχει πολύ καλή κάρτα και κάνει 30.000. Ελπίζω μέχρι σήμερα το βράδυ οι τιμές να μην πέσουν, που δεν νομίζω να πέσουν. Και θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια αν θα ανεβούν, πότε να τους πουλήσω. Νομίζω να τους πουλήσω ή Τετάρτη ή την Πέμπτη. Ποιο είναι το αστείο τώρα? Το αστείο, παιδιά, είναι ότι δεν πρόλαβα να κάνω send to club. Τη στιγμή που κοίταγα τις τιμές τους, για αυτό το βίντεο το έντυπο τόσο γρήγορα εδώ πέρα, έκλεισε το FIFA από το EA Access. Από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι ξέρω, όταν γίνεται αυτό, γενικότερα βγαίνει από το FIFA την ώρα που, που έχει ανοίξει το pack και οι παίχτες είναι εκεί πέρα που λέει το keep items. Από ό,τι ξέρω,
Το pack συνήθω μένει. Δηλαδή οι παίχτε μένουν και όταν ξαναμπαίνει στο Ultimate Team σου λέει να του βάλει πάλι, να του κάνει assign, transfer list ή στο club. Ελπίζω να μην χαθήκανε, θα είναι πάρα πολύ κρίμα αν χαθήκανε, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ένα κέρδο γύρω στα 70 χιλιάρικα και με αυτή την ομάδα πιστεύω και με αυτό το κέρδο θα φτιάξω μια πάρα πολύ καλή ομάδα την οποία θα σα δείξω τώρα. Πραγματικά ελπίζω, πραγματικά ελπίζω να μην γίνει για την βλακεία και χαθήκανε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν πιστεύετε ότι μείνανε. Πιστεύω ότι μείνανε από ό,τι ξέρω. Πείτε μου και τι ξέρετε για αυτό το θέμα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Εγώ πάνω στο άρθρο εκεί πέρα ξέχασα να του κάνω να κάνω σε του κλαμπ. Είχα ξεχάσει ότι είμαι λίγο χρόνο. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε την ομάδα που θα κάνω. Και για μου παιδιά, αυτή είναι η ομάδα που έχω σκοπό να κάνω. Βλέπετε, στοιχίζει αυτή τη στιγμή 96.000. Ελπίζω να μην ανέβουν πολύ οι τιμές και δεν μπορώ να του πάρω. Αλλά αν ανέβουν οι τιμές, πιστεύω θα ανέβουν και οι τιμές των παιχτών που μου είχαν το pack. Ελπίζω, πραγματικά ελπίζω το pack αυτό να υπάρχει και να μην χάθηκαν οι παίχτες. Βλέπετε πολύ καλή ομάδα, Depay, Ben Yedder, Icardi, πιστεύω είναι πάρα πολύ, ένα πολύ OP τρίδυμο στην επίθεση, η Icardi με ένα Σάντου, ο Depay είναι ήδη πάρα πολύ καλός. Τώρα απλά δεν ξέρω αν θα πάρω Ben Yedder, γιατί έχουμε δει τον Benedetto, ο Ben Yedder κάνει 35.000 και αν ανεβεί κι άλλο δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα διαθέσω. Οπότε μάλλον σκέφτομαι να μείνω με τον Benedetto και να, ή αλλιώς να πάρω τον Dembélé, ξέρετε ποιο λέω, οπότε κάπως έτσι αν δεν πάρω τον Ben Yedder. Κέντρο πιστεύω είναι πάρα πολύ καλό, Mendes, τον Gay, Gaia που λέγεται, και τον Herrera. Πιστεύω είναι ένα πολύ καλό τρίτημα στο κέντρο, αμυντικό και ταυτόχρονα καλούτσικη στην επίθεση ο Mendes και ο Herrera. Και η άμυνα πιστεύω είναι αρκετά decent, λίγο έχουμε ένα θέμα στα center backs, right back και left back πιστεύω με αυτό που έχω καλά είμαι, απλά center backs κάποια στιγμή να πάρω το Marquinhos και θα είμαι πάρα πολύ καλά. Πιστεύω πολύ καλή ομάδα και πολύ καλή να μπει και για Wicked League. Πείτε μου κατά σχόλια τη γνώμη σας, κάντε ένα like ξανά στο βίντεο, μια αφήνεια στο κοινό στο κανάλι. Και θα τα πούμε λογικά αύριο με ένα βιντάκι. Περιμένουμε σήμερα το βράδυ το χρονικό παιχνίδι, 12 η ώρα θα μπορείτε να το κατεβάσετε. Αυτά, γεια σας.